Καλησπέρα. Είναι ειδήσεις του NGR TV σε τίτλους. Αντιδράει η Άγκυρα για την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας να αφαιθεί ελεύθερος ένας εκ των 8 Τούρκων αξιωματικών που διέφυγαν στη χώρα μας μετά το πραξικόπημα. Μετά την επιθετική ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών που αποκάλεσε την Ελλάδα χώρα που προστατεύει πραξικοπηματίες, σειρά έχει ο Πρωθυπουργός Μπιναλί Γιλντιρίμ, ο οποίος χαρακτήρισε την Ελλάδα ως ασφαλές καταφύγιο για τους εχθρούς της Τουρκίας. Ο κ. Γιλντιρίμ τόνισε ότι πιστεύει πως η Ελλάδα είναι ένας γείτονας και μια φιλική χώρα στην Τουρκία και άρα ο εχθρός μας πρέπει να θεωρηθεί και εχθρός της Ελλάδας. Τέλος, ο Τούρκος Πρωθυπουργός απίθυνε εκ νέου έκκληση στην ελληνική κυβέρνηση να εκδοθούν οι 8 Τούρκοι αξιωματικοί, αγνοώντας για ακόμη μια φορά ότι αυτό έχει απορριφθεί από την αρμόδια δικαιοσύνη. Στενεύουν επικίνδυνα τα χρονικά περιθώρια για να ενεργοποιηθεί το πρόγραμμα του Δουνουτού, προειδοποίησε ο Πολ Τόμσεν. Ενώ από τις Βρυξέλλες δημιουργείται θετικό κλίμα και υποστηρίζεται ότι το Δουνουτού θα ενεργοποιήσει το πρόγραμμά του πριν το τέλος του Τρίτου Μνημονίου. Ο Τόμσεν επιμένει στο θέμα της ελάφρυνσης του χρέους υπό την προϋπόθεση της ορθής εφαρμογής του Τρίτου Προγράμματος από την Ελλάδα. Διέψευσε επίσης, όπως και η Κριστίν Λαγκάρτ, ότι το Δουνουτού επέβαλε όλα τα σκληρά μέτρα στην Ελλάδα, μιλώντας μάλιστα για εξαιρετικά περιοριστική πολιτική μη βιώσιμη που πρέπει να επανεξεταστεί. Τέλος, ερωτηθείς για τη μείωση του αφορολόγητου του και την απέτηση του Δουνουτού να επισπευστεί η εφαρμογή του μέτρου, απάντησε ότι το θέμα δεν είναι να πιάσεις ένα στόχο, αλλά πώς θα το κάνεις. Θα έχουμε συζήτηση για αν το μείγμα πολιτικής είναι φιλικό στην ανάπτυξη και σε αυτό το πλαίσιο θα εξεταστεί. 37 άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους από επιπλοκές της γρίπης, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που εξέδωσε το ΚΕΛΠΝΟ. Τα 108 έχουν φτάσει τα σοβαρά κρούσματα της γρίπης και τα 104 από αυτά χρειάστηκαν νοσηλεία σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Πρόκειται για 68 άνδρες και 36 γυναίκες με μέση ηλικία τα 56,8 έτη. Αναφορικά με τους 37 θανάτους, οι 33 αφορούν σε κρούσματα που χρειάστηκαν νοσηλεία στη ΜΕΘ και 4 σε κρούσματα που δεν νοσηλεύτηκαν σε ΜΕΘ. Πρόκειται για 26 άνδρες και 11 γυναίκες με μέση ηλικία τα 63 έτη. Τα 32 από τα 37 κρούσματα ανήκαν σε κλινική ομάδα υψηλού κινδύνου για την οποία συστήνεται εμβολιασμός για την εποχική γρίπη. Το ΚΕΛΠΝΟ δημοσιοποίησε και τα επικαιροποιημένα στοιχεία για την Ιλαρά. Τα καταγεγραμμένα κρούσματα έφτασαν τα 2.591. Η συχνότητα των κρούσματων παραμένει υψηλότερη στη Νότια Ελλάδα, ενώ η πλειοψηφία των ατόμων που έχουν νοσήσει από Ιλαρά είναι ελληνικής υπηκότητας που δεν έχουν ανοσία, μεταξύ των οποίων και επαγγελματίες υγείας που ήταν ανεμβολίαστοι ή ατελώς εμβολιασμένοι. Οι ειδικοί του ΚΕΛΠΝΟ αναμένουν την επιβεβαίωση και άλλων κρούσματων το ερχόμενο διάστημα, χωρίς να μπορεί να αποκλειστεί η αύξησή τους και η επέκτασή τους και σε άλλες γεωγραφικές περιοχές. Για το λόγο αυτό, συστήνεται ο εμβολιασμός με το μεικτό εμβόλιο όλων των παιδιών, των εφήβων και των ενηλίκων που δεν έχουν εμβολιαστεί με τις απαραίτητες δόσεις. Σε πόλεμο που μένεται στο χώρο της νύχτας, στο πλαίσιο του οποίου έχουν ήδη δολοφονηθεί ο Βασίλης Στεφανάκος και ο Βασίλης Γρίβας, εντάσσεται από την αστυνομία και η χθεσινή μαφιόζικη εκτέλεση του 45χρονου Γιώργου Λίτσα στην οδό Πισιστράτου στους Αγίους Αναργύρους. Η δολοφονία του ήταν πανομοιότυπης μεθοδολογίας με αυτή του Στεφανάκου και η Ελλάς εκτιμά ότι πρόκειται για συμβόλαιο θανάτου από επαγγελματίες δολοφόνους. Στον τόπο του εγκλήματος, οι αστυνομικοί βρήκαν 11 κάλικες από Καλάσνικοφ, ενώ το θύμα είχε δεχθεί πολλές σφαίρες στην κοιλιακή χώρα και τα πόδια. Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι οι δράστες ήταν τουλάχιστον 2, ενώ κάτοικοι της περιοχής κάνουν λόγο για 3 ή ακόμη και 4 δράστες. Ενδεχόμενο ντέρμπι καταγράφουν οι δημοσκοπήσεις για τις πρόορες εκλογές στην Τουρκία. Η τελευταία δημοσκόπηση της εταιρείας MAK για την αντιπολιτευόμενη εφημερίδα Cumhuriyet δίνει στην συμμαχία του κυβερνώντος κόμματος με το ακροδεξιό κόμμα 48%, ποσοστό που θα προκαλούσε δεύτερο γύρο εκλογών. Βασική αντίπαλος του Ταγί Περντογάν είναι μέχρι στιγμής η αρχηγός του Ιγί Παρτί, Μεράλα Ξενέρ, η οποία ελπίζει ότι θα πάει σε δεύτερο γύρο και θα καταφέρει να συσπυρώσει την αντιπολίτευση. Από την πλευρά της, η κυβερνητική συμμαχία εκτιμά ότι το 45% ή 46% μπορεί να φτάσει το 50% μέχρι τις 24 Ιουνίου και να κερδίσουν έτσι τις εκλογές από τον πρώτο γύρο. Καλά νέα για τον Ολυμπιακό εν ώψη του απόψινού εκτός έδρας αγώνα με τη Ζαλγκύρης. Οι τραυματίες Κώστας Παπανικολάου και Γιώργος Μπόγρης έθεσαν εαυτούς στη διάθεση του προπονητή Σφερόπουλου και αναμένεται να παίξουν απόψε κόντρα στους Λιθουανούς με στόχο το 1-1 στα play-off της Ευρωλίγκας. Αυτές ήταν οι κύριες ειδήσεις ως αυτήν την ώρα. Αναλυτική ενημέρωση στο NGR.